Ο βαθύ πόνο μια ανθρώπινη ιστορία αναδεικνύει τη γύμνια του συστήματο υγεία στην Ελλάδα. Η Χριστίνα Δούβρου, μια 73χρονη γυναίκα, έφυγε από τη ζωή περιμένοντα τα αποτελέσματα τη βιοψία, τα οποία βγήκαν τρει μήνε μετά το θάνατό τη. Ο γιο τη μιλά στην κάμερα τη Κρήτη TV για την περιπέτεια που στιγμάτισε την οικογένειά του. Όταν σήκωσα το τηλέφωνο και μου λέει ο άνθρωπο, ψάχνει τη μητέρα σου για τη βιοψία, δηλαδή εντάξει, έχασα τα πάντα. Δηλαδή λέω, παιδιά, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μετά από τέσσερι μήνε με καλείτε για να μου πείτε ότι σα ψάχνουμε ε, τόσο πολύ καθυστέρηση. Σύμφωνα με τον κύριο Δούβρο, η 73χρονη πήγε στο τμήμα πηγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ρεθύμνου με γυναικολογική αιμορραγία τέλη Ιουνίου το 2023. Τη έκλεισαν ραντεβού για απόξηση μία εβδομάδα αργότερα, οπότε και έλαβαν παράλληλα δείγμα για βιοψία. Η οδηγία ήταν ε μετά από μία εβδομάδα, ελάτε να κάνουμε απόξηση, να καθαρίσουμε τη μήτρα, έτσι να πω τη λέξη αυτή. Όταν πήγατε στα επίγοντα, τι εξετάσεις έγιναν. Δεν, έγιναν δηλαδή. εξετάσεις. Μόνο μας είδαν οι γιατροί με το μάτι. Μετά την επέμβαση η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και πήγε στη Σουηδία από όπου καταγόταν περί τα μέσα Ιουλίου, όπου μετά από δύο μέρες στο νοσοκομείο της πόλης διαγνώστηκε με καρκίνο σε τέσσερα σημεία. Έγινε μια σειρά εξετάσεων, δηλαδή από τη μέρα που μπήκε, και τη δεύτερη μέρα που ήταν μέσα, δηλαδή την είχαν κρατήσει τη γυναίκα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, έχω σε τέσσερα σημεία, τρία μάλλον σίγουρα, και σε ένα τέταρτο περιμένουμε να δούμε σε τέσσερα σημεία καρκίνο. Το δείγμα τη βιοψία λήφθηκε στι 4 Ιουλίου και παρελήφθη από το εργαστήριο τη Αθήνα δύο εβδομάδε αργότερα. Η Χριστίνα Δούβρου άφησε την τελευταία της πνοή στις 6 Αυγούστου, με τα αποτελέσματα της βιοψίας να βγαίνουν αρχές Νοεμβρίου, τέσσερις μήνες μετά τη λήψη του δείγματος. Το δείγμα παρλήφθηκε 18 εβδόμου, δηλαδή μετά από 15 μέρες. Άρα έχοντας αυτή στα χέρια του 18 εβδόμου το δείγμα, εμένα τηλέφωνο πρέπει να με πήραν όπως λέει παρακάτω σημειωμένο με... Μάλλον αρχίσα και ψάχνα τη μητέρα μου, γιατί πρώτα αυτόν τον αριθμό είχαμε δώσει, αρχές Νοέμβρη, δηλαδή μετά από 3,5-4 μήνες. Η ομή πραγματικότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι χιλιάδε ασθενεί αποτυπώνεται στην ιστορία αυτή τη οικογένεια, η οποία μένει ταυτόχρονα με ένα τεράστιο γιατί και γύρω από την ελληπή περίθαλψη, όπω δηλώνουν τη Χριστίνα Δούβρου, στη γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τι κάνει ε, κάναν την απόξυση στη Μήτρα και την ίδια μέρα το βράδυ ε, φύγανε, μας διώξανε δηλαδή ε, και το μόνο που μάθαμε ότι έγινε είναι ότι πήραν κάποιο δείγμα για να στείλουν για βιοψία. Αυτό που θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να, να πάρουν και να πούνε έλα εδώ έχεις αυτό έλα αύριο να κάνεις αυτό οκ okay, σε κάναμε την απόξυση φύγε αλλά έλα αύριο να κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό ήταν το μεγάλο μου παράπονο.